Έχω κοντά μου το βοηθό του προπονητή, το σουρμένον του, τον Γιώργο Κατσατζή. Γιώργο, 0-0 σήμερα με την Διάνα Ηλιούπολης, εδώ στην έδρα των σουρμένων. Ένα αποτέλεσμα το οποίο το κρίνεις δίκαιο ή πιστεύεις ότι η ομάδα άρχισε κάτι καλύτερο? Θεωρώ ότι ήταν δίκαιο αποτέλεσμα, αν και ήμασταν όχι καλύτεροι, λίγο καλύτεροι από τη Διάνα. Είχαμε κάποιες καλές στιγμές, περισσότερες θα πω, από τη Διάνα. Η Διάνα είχε μια ευκαιρία προς το τέλος να πάρει το παιχνίδι. Εντάξει, κατά τα άλλα, νομίζω ότι ήταν ένα δίκαιο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι με πολλά λάθη, κυρίως στον χώρο του κέντρου. Αλλά σε γενικές γραμμές, με πάθος και δύναμη και από τις δύο ομάδες για την κατάκτηση των τριών βαθμών. Στο πρώτο μέρος, νομίζω γενικά ήταν ένα νοθρό ματς. Πιστεύεις ότι οι δύο ομάδες εξουδετερώσαν η μία την άλλη? Σας παρέσει ίσως ο ρυθμός της Διάνας που προφανώς τη σύμφερε ίσως περισσότερο να... Εντάξει, και εμείς ξεκινήσαμε λίγο υπομονετικά το παιχνίδι μας. Ξέρουμε όλοι ότι είμαστε μια σχεδόν καινούργια ομάδα. Προσπαθούμε να περάσουμε κάποια κομμάτια τακτική στα παιδιά που ήρθαν, να δέσουμε πιο πολύ και όσο γίνεται πιο γρήγορα. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι τακτική, θα έλεγα, υπομονή και από τους δύο. Είχε η Διάνα λίγο την μπάλα στην κατοχή της περισσότερο από εμάς, αλλά χωρίς ουσία. Και στο δεύτερο ημίχρονο, εντάξει, βγήκαμε πιο μπροστά, δημιουργήσαμε κάποιες φάσεις, είχαμε μια καλή φάση, δεν ξέρω αν πέρασε πάρα τη γραμμή ή όχι. Ήμασταν λίγο πιο πιεστικοί από τη Διάνα. Ας γίνει στις γραμμές, όπως είπα και στην αρχή, είναι δίκαιο το αποτέλεσμα και κάτι άλλο, να δώσει χαρακτήρα στα παιδιά για την προσπάθεια που κάνανε και κάνουν καθημερινά. Και σιγά σιγά η ομάδα θα αρχίσει να βρίσκει το δρόμο της, τα πατήματά της, να πούμε, ποδοσφαιρικά, και να έρχονται πιο εύκολα τα αποτελέσματα που θέλουμε, τουλάχιστον στην έδρα μας. Είναι σαν οδική πορεία η ομάδα, έχει 4 βαθμούς στα τελευταία δύο μάτς με Ρουφ και Διάνα. Δύσκολα παιχνίδια ναι. Κιόλας, έτσι δεν είναι? Εντάξει, εννοείται, δύσκολα. Και στο Ρουφ ήταν μεγάλη νίκη, πιο πολύ από ψυχολογική πλευρά, γιατί είχαμε πολλά παιχνίδια που χάναμε, ούτε καν ισοπαλία. Από ψυχολογική πλευρά ήταν πολύ δυνατό αποτέλεσμα. Εντάξει, σήμερα παίζαμε με μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλή, ειδικά φέτος το έχει δείξει και από τη βαθμολογική της θέση. Εντάξει, σιγά σιγά αυτό που είπα, ότι αρχίζουν, δεν είναι η ομάδα καλύτερα, γιατί ήρθαν καινούργια παιδιά. Μπήκανε παιδιά που δεν πολύ παίζανε νωρίτερα και αρχίζουμε και φτιάχνουμε ένα αξιόλογο σύνολο. Τέλος, Γιώργο, για τη συνέχεια, τι να περιμένουν τώρα οι φίλοι των σουρμένων, την ομάδα? Εντάξει. Αυτό που θα κάνουμε σαν ομάδα είναι να παίζουμε κάθε παιχνίδι στο 100%. Να σώσουμε την κατηγορία. Εντάξει, τα άλλα χρόνια δεν το λέγαμε. Να σωθεί και μαθηματικά η ομάδα. Και από εκεί και πέρα να παίξουν και τα μικρά παιδιά. Να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται, αν μπορούμε να στηριχτούμε απάνω τους για την επόμενη χρονιά και να μπουν οι βάσεις γενικά για την επόμενη χρονιά. Αυτό δηλαδή, δεν έχει κάτι άλλο να δείξει η ομάδα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, τελειώνει το πρωτάθλημα 10 αγωνιστικές. Πάμε για μαθηματική σωτηρία και ό,τι καλύτερο στην πορεία.